Εμείς περιμένουμε, ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ένα τέλος Μαΐου, πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Εάν μας αφήσουν να λειτουργήσουμε κανονικά, τότε πρέπει να, μάλλον θα έχουμε από την Αγγλία 2 εκατομμύρια άτομα για την Ελλάδα. Βέβαια, πιο κάτω από το 2019 που ήταν 3.800.000. Εξαρτάται πότε θα μας Μάλιστα. αφήσουν να λειτουργήσουμε. Ναι, κυρία Γκερέκου. Εγώ ήθελα απλά να πω ότι υπάρχει μια ένδειξη αυτή τη στιγμή ότι κρατήσεις κυρίως γίνονται οι προκρατήσεις από 15 Ιουλίου έως και αρχές Οκτωβρίου. Όχι ότι δεν υπάρχουν πριν, αλλά εκεί βλέπουμε τις περισσότερες και κυρίως το Σεπτέμβριο. Και μάλιστα με πολίτες πάνω των 50-60 ετών, διότι αυτό σημαίνει ότι έχουν εμβολιαστεί μάλλον αυτή η ομάδα ανθρώπων. Αυτό που ήθελα να πω λίγο είναι σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Νοέλ. Σίγουρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει ένα θέμα κρουσμάτων, όμως σύμφωνα με την Επιτροπή των Ειδικών, αυτό το πικ το περιμένουμε να γίνει σε λίγες μέρες, οπότε θα υπάρχει ένα ταβάνι που θα αρχίσει μετά σιγά σιγά να κατεβαίνει. Οπότε συμφωνώ μαζί τους σε αυτό το διάστημα, φιλοδοξούμε και ευελπιστούμε να δούμε τους δείκτες να πέφτουν αρκετά. Ναι, οπότε και να έχουμε προχωρήσει περίπτωση και με τους εμβολιασμούς, κυρία Γκερέκου, που είναι σε άμεση συνάρτηση, πόσα εμβόλια βέβαια, θα και αυτό, έρθουν. Αλλά Ναι. ακριβώς. Και ο κύκλος όμως του ιού, σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό λέει. Οπότε ευελπιστούμε ότι αυτό θα γίνει για να έχουν πολύ μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας ως προς τον προορισμό.